Θα προσγειωθούμε στην Άξο και θα μας εξηγήσει τώρα ο καταπληκτικός πρόεδρος Δημήτρης Καπούνης γιατί έχουν μαζευτεί εκεί τόσοι πολλοί δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Αγαπητέ Δημήτρη, χρόνια πολλά. Δεν τα έχουμε πει κιόλας. Τι καλή θάλασσα σπέρα, είναι αυτή. Τι μας κάνεις τώρα, τι εικόνα είναι σήμερα αυτή. Σήμερα είναι καταλληλότητα. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή θάλασσα σήμερα. Βρισκόμαστε στη Στελίδα, στο Κάβουρας Village, εδώ που φιλοξένησε όλους τους δημοσιογράφους της ΔΟΒ, το Διεθνή Οργανισμό Δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν έρθει μετά από πρόσκληση στην Νάξο. Να ευχαριστήσουμε την πρόεδρο της ΕΣΥΑ, την κυρία Αντωνιάδου, που δέχτηκε την πρόσκληση, μας έκανε την τιμή να έρθει στην Νάξο, να μας εμπιστευτεί, να φέρει όλους αυτούς τους δημοσιογράφους για να προβάλλουμε το νησί. Καλά, το θέλω νησί, να πω ότι μόνο. Με τέτοια μέρη εκεί και τέτοιο καιρό σήμερα, φοβερή διαφήμιση θα κάνουν στο νησί, μόλις επιστρέψουν στη χώρα, στις χώρες τους. Ναι, ναι. Δημήτρη, πού είσαι στον Άγιο Προκόπιο? Πού είσαι τώρα εκεί? Στον Άγιο Προκόπιο είμαστε, στον Άγιο Προκόπιο, στην καλύτερη παραλία των Κυκλάδων. Και να πούμε ότι εδώ παρόν είναι και η Γαλλίδα πρόεδρος της Διεθνούς, η οποία μας τιμάει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία αντιπροσωπεύει 175 χώρες και 600.000 δημοσιογράφους. Πάντα μια τεράστια τέτοια προβολή για το νησί, για τον πρωτογενή και για τον τριτογενή τομέα. Πάντα ευχαριστούμε τέτοια πολύ. Δημήτρη, να είσαι καλά.